Σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέου Πετριτσίου στο Κλικής, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 αστυνομικοί. Όλα ξεκίνησαν στις 11.30 το βράδυ. Εκείνη την ώρα, ένα περιπολικό το οποίο οδηγούσε 42χρονος αστυνομικός και στο οποίο επέβαιναν 44χρονος και 36χρονος συνάδελφοί του, κινούνταν στο 62ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέου Πετριτσίου. Σε ανύποπτη στιγμή, πετάχτηκε στο σημείο Αγέλη Αγριογούρουνων, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σφοδρή σύγκρουση με το περιπολικό. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από ό,τι μου είπε και η αστυνομία και η πυροσβεστική, ήταν με 2-3 αγριογούρουνα που βγήκαν ξαφνικά στον δρόμο, χτυπήσανε με ένα περιπολικό, πήγε να τους αποφύγει, χτύπησε το, τελικά το περιπολικό, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, ένα άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 56χρονος και μια 50χρονη από τα Σκόπια, συγκρούστηκε επίσης με κάποιο αγριογούρουνο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε παρακείμενο χωράφι. Πίσω από το όχημα που εξετράπη της πορείας του, κινούνταν ένα γιοταχή στο οποίο επέβαιναν ένας 53χρονος και ένας 48χρονος εθνοφύλακες. Το όχημα συγκρούστηκε με τοπικά με το περιπολικό και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης οι δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραυματά τους. Όπως ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα τα παιδιά, βέβαια μπροστά ήταν ένα προπορευόμενο αμάξι με Σκοπιανούς, οι οποίοι το αντιλήφθηκαν και φύγανε εκτός δρόμου μέσα στα χωράφια, του πάρισαν βέβαια αλλά δεν πάθαν τίποτα. Οι άλλοι ήταν ξαφνικά μπροστά του στο περιπολικό και είχαν με τοπική. Δυστυχώς κατέληξαν, δεν μπορέσαν. Τους πήγανε νοσοκομείο, προλάβανε και να τους βάλουν στο χειρουργείο, αλλά είχαν σοβαρά χτυπήματα και δυστυχώς κατέληξαν. Όπως μας αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκής Ανδρέας Βεργίδης, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς όλη αυτή η περιοχή, στο Μπέλες και τα Κρούσια, τα αγριογούρουνα έχουν πολλαπλασιαστεί σε ανησυχητικό βαθμό και συχνά πυκνά βγαίνουν στους δρόμους σε αναζήτηση τροφής και ο κίνδυνος που εγκυμονείται για τους οδηγούς είναι τεράστιος. Υπάρχει το πρόβλημα σε όλο το δικό δίκτυο. Και στα Κρούσια και στο Πάικο, από την άλλη πλευρά, δηλαδή στο Δήμο Προνίας και στο Δήμο Κρουσίων και στο Μπέλες έχουμε τις ορεινούς όγκους αυτούς που αν και τα τώρα δεν έχει ούτε ορεινούς θα την κατεβαίνουν κάτω γιατί έχει καλλιέργειες και βρίσκουν τροφή. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κύριος Βεργίδης, το σημείο που έγινε το σοκαριστικό δυστύχημα έχει καλλιέργειες με καλαμπόκια, στα οποία οι αγέλες των αγριογούρνων δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση. Εκεί το κομμάτι αυτό που έγινε το ατύχημα είναι πιο πολύ επικίνδυνο γιατί έχει καλλιέργειες με καλαμπόκια και τα οποία βρίσκουν τροφή και με τα σιτήρα βέβαια μέχρι τώρα, αλλά τώρα είναι τα καλαμπόκια, η περιοχή της πρώην Δήμου Βοδοβοϊράνης και υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έντονο κιόλας. Ανεξάρτητα, ναι. Ό,τι πινακίδες και να βάλουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα... θέλει λίγο προσοχή βέβαια, αλλά και αυτό ξαφνικά βγήκε το κοπάδι που είναι τρία, από ό,τι βλέπω και από ό,τι με ενημερώσαν, τα τρία αγριογούρουνα τώρα. Τόσο οι οδηγοί, όσο πολύ περισσότερο οι αγρότες της περιοχής εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Βλέπετε, τα αγριογούρουνα καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους και οι καλλιέργειες γίνονται έρμεο στις διαθέσεις των ζώων. Οι αγρότες δεν έχουν μόνο το, τώρα έχουν και από τη σπορά του καλαμπουκιού έχουν πρόβλημα. Γιατί παίρνουν τη σειρά το σπόρο και το βγάζουν με τις μουσούδες και μαζεύουν τα αυτά. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Έχουν πει στο δασαυχείο, έχουν πει στις υπηρεσίες της αρμόδιας να κάνουν κάτι, να πάρουν μέτρα. Και εμείς δηλαδή σαν περιφερειακή ενότητα γίνονται κάποιες ομάδες για να περιφρουρήσουν, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχει αποδώσει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, όποια μέτρα και να έχουν πάρθει, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Για το λόγο αυτό, ο κύριος Βεργίδης προτείνει να επιτρέπεται όλο το χρόνο το κυνήγι αγριογούρουνων, ώστε να μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός τους, αφού, όπως λέει, τα συγκεκριμένα ζώα όχι μόνο καταστρέφουν την αγροτική παραγωγή, αλλά ευθύνονται και για τροχαία ατυχήματα, όπου μάλιστα χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 3 αστυνομικοί αλλά και οι 50χρονοι από τα Σκόπια τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Κιλκής.